Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην εκπομπή για μια καλύτερη πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Αυτήν φιλοδοξούμε να την κάνουμε καλύτερη και πιο όμορφη. Είναι η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που αποτυπώνει την επικαιρότητα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και μας συναντάτε κάθε Τετάρτη ζωντανά εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, που εκπέμπει παγκόσμια και πανελλήνια μέσω της πλατφόρμας COSMOTE TV. Τα νέα, κυρίες και κύριοι, από τον τομέα της οικονομίας μετά και τη στρόφιγγα που κλείνει η Ουκρανία στο φυσικό αέριο είναι δυστυχώς δυσίωνα. Αυξάνουν την κοινωνική πίεση δημιουργώντας πεδία έντασης. Η πόλη μας εδώ και τρεις μέρες είναι καζάνι που βράζει με φόντο την ένταση στα πανεπιστήμια και όλο αυτό δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε από το γενικότερο πλαίσιο δυσθυμίας της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι πως ένα τσουνάμι σκοτεινών ειδήσεων προκαλούν σοκ, αίσθηση μαυρίλας και πλάκωμα στο στήθος. Ταυτόχρονα πλήθος υποθέσεων εγκληματικής βίας πρωταγωνιστούν σε σκηνικό διεθνών καυτών ζητημάτων με φόντο την άνοδο των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Σε επίπεδο σοκ, κυρίες και κύριοι, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας που για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια κινείται σε διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με χτεσινά στοιχεία της Ελστάτ, σκαρφάλωσε στο 10,2% και με οδηγό τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, πνίγει τα νοικοκυριά, πνίγει το σπίτι δίπλα μας. Η τοπική κοινωνία αφουγκράζεται τη δυσχέρεια και στην προχτεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μεταναστευτικής πολιτικής, Γιώργος Αβαρλής, παρουσιάζοντας τους επιχειρησιακούς στρατηγικούς στόχους του Δήμου για το χρονικό διάστημα 2020-2023, δεν εξαίρεσε την κοινωνική μέρημνα για τους πολίτες από τις προτεραιότητες του Δήμου, ενώ ο αντιδήμαρχος οικονομικών υπενθύμησε τη μείωση των δημοτικών τελών, στην οποία έχει προβεί η διοίκηση. Τελικά, τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση για μας και πώς συμπορεύεται με τις αποφάσεις της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας, πώς απλώνει δίχτυ προστασίας στους πολίτες, αλλά και στην ειδική κατηγορία των προσφύγων από την Ουκρανία, που ψάχνουν πλέον καταφύγιο στην πόλη μας. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τους καλεσμένους μας που θα ακολουθήσουν, ο κύριος Σωκράτης Δημητριάδης, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, και ο κύριος Κώστας Ξενόπουλος, επικεφαλής παράταξης Πόλη Ανάποδα, Δύναμη Ανατροπής. Πριν περάσουμε όμως στους καλεσμένους μας, θα ήθελα λίγο να συναντήσουμε το πρόσωπο, θα έλεγα, της ημέρας. Την νούμερο ένα είδηση κατ' εμέ, καθώς, κυρίες και κύριοι, όπως προαναφέραμε, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδώ και δύο μέρες σφυροκοπάται και μία σοκαριστική ανάρτηση, παύλα τοποθέτηση της Ουκρανής φοιτήτριας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτυπώνει κρυστάλλινα σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό-οικονομικό, την αναταραχή αυτή εξαιτίας του πολέμου. Καταγγέλει λοιπόν ότι επικρατεί ένα κλίμα εκφοβισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματικά έχει συγκλονίσει. Κύριε, πάμε λίγο τώρα να την συναντήσουμε. Κατερίνα Σαλονίνα. Καλησπέρα, Κατερίνα μου, και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες κατευθείαν την πρόσκληση να τα πούμε μαζί. Αυτή η ανάρτηση, παύλα τοποθέτηση, που έχει γίνει εδώ και κάποιες ημέρες, πραγματικά μας έχει σοκάρει, που δεν θα έπρεπε, γιατί στην πραγματικότητα όλοι περίπου γνωρίζουν τι γίνεται. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχουν φοιτητές που αναφέρουν ότι φοβούνται να πλησιάσουν στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Είναι έτσι τα πράγματα? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν μπορώ να αντιλώνω λίγο τους ανθρώπους. Εμένα προσωπικά δεν με τρομάζει. Έχω στη χώρα μου πόλεμο, δύσκολα μπορεί να με τρομάζει αυτό που γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ναι, αυτή η κατάσταση τώρα είναι... Δεν ξέρω, έτσι κι αλλιώς δεν έχω σκοπό να παρακολουθώ μαθήματα φέτος, λόγω της ψυχολογικής μου κατάστασης, λόγω του πολέμου, αλλά και επειδή βλέπω ότι αυτές οι οργανώσεις που κάνουν αυτά που κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο είναι οι ίδιες ομάδες οι οποίες φέρνουν στο Πανεπιστήμιο ρώσικη προπαγάνδα για εμάς, για τους Ουκρανούς, για τη χώρα μας, για την κυβέρνηση μας, για τους στρατιώτες μας. Και ποιοι κάνουν αυτό, Κατερίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ποιοι κάνουν ρώσικη προπαγάνδα, μόνο σε εσάς? Υπάρχει δηλαδή ειδική κατηγορία φοιτητών στην οποία απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι?
και τους απειλούν. Ποιοι είναι αυτοί, εσείς τους έχετε καταγγείλει ονομαστικά? Εγώ δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις με τους φοιτητές Ουκρανούς. Είναι τα προγράμματά τους που ανεβάζουν στα πανεπιστήμια, στις αφίσες, στην θεωρητική συγκεκριμένα, όπου μπορεί οποιοδήποτε να περάσει και να δει τι γράφουν εκεί και γράφουν πράγματα τα οποία απλά δεν ισχύουν. Και φυσικά είναι πολύ προσβλητικά για εμάς, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό, μιλώντας και με τους άλλους φοιτητές από την Ουκρανία που σπουδάζουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδας, λένε αυτό το πράγμα, ότι δεν θέλουμε να συνεχίζουμε τις σπουδές μας για αυτό το λόγο. Ότι δεν φοβόμαστε, αλλά μας προσβάλλει. Περιέγραψέ μου ένα περιστατικό στο οποίο έχεις βρεθεί μάρτυρας. Περιστατικό ως τι? Εκφοβισμού, που έχετε αισθανθεί ότι δέχεστε μία απειλή. Δεν ξέρω αν έχω, δεν ξέρω αν πρέπει να φοβόμαστε. Είναι απλά μία εντύπωση που έχουμε μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, βλέποντας ότι το κράτος μας, την κυβέρνησή μας, την λένε ναζιστική, και κάποιοι άνθρωποι γράφουν ότι καλά, καλά μας κάνουν, ότι κάνουν πόλεμο στην χώρα μας. Όταν ακούς κάτι τέτοιο για τη χώρα σου, δεν θέλεις να βρίσκεσαι σε αυτά τα μέρη που μπορούν κάποιοι άνθρωποι να τα ακούσουν και να τα πάρουν σοβαρά, γιατί είναι φοιτητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι 18-20 χρονών και ακόμα δεν έχουν μάθει να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την προπαγάνδα. Οπότε όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση στο πανεπιστήμιο, όταν ακούγονται φήμες ότι η Ουκρανία είναι ναζί, αυτό προκαλεί έναν κίνδυνο για τους φοιτητές Ουκρανούς. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό με τρομάζει, ότι μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι μοιράζουν αυτή την προπαγάνδα να μην είναι και επικίνδυνοι για μας. Αλλά επειδή στο πανεπιστήμιο βρίσκονται 100.000 άτομα, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η προπαγάνδα που κάνεις στο πανεπιστήμιο. Πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα, Κατερίνα? Ορίστε. Πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα? Σχεδόν 5 χρόνια. Είσαι σχεδόν 5 χρόνια. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, σε άκουσα να λες ότι δεν ξέρεις και ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν τα επεισόδια και έχουν μετατρέψει σε πεδίο μάχη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τις τελευταίες ημέρες. Γενικά έχω μία γενική εικόνα. Δεν μπήκα στην διαδικασία να μάθω περισσότερα, γιατί πάντα πριν ξεκίνησε πόλεμος, έβλεπα ότι στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές της ομάδας της υποστηρίζουν οι φοιτητές. Οπότε, παρόλο που δεν καταλάβουν τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, καταλάβαινα ότι πρέπει να το σεβαστώ, αφού οι περισσότεροι συμφωνούν με αυτό, με το άσυλο, με την κατάληψη, με τις συνελεύσεις που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνω ότι εγώ ως άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός αυτής της κουλτούρας πρέπει να το σέβομαι και να μην ενδιαφέρομαι υπερβολικά. Αλλά τώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος και βλέπω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν τώρα στο πανεπιστήμιο είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν προπαγάνδα εναντίον μας, τότε ξεκίνησα λίγο να ενδιαφέρομαι το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται ακόμα και τώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Κατερίνα? Βεβαίως θα βάλουμε τώρα αυτή τη στιγμή στην κουβέντα και τον κύριο Κώστα Ξενόπουλο, τον οποίο προλογίσαμε επικεφαλής της παράταξης Πόλη Ανάποδα Δύναμη Ανατροπής, ο οποίος δίνει το στίγμα του στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Ξενόπουλο, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Δίνετε το παρόν για την στην εκπομπή μας. Δεν πειράζει, αρκεί που βρίσκεστε εδώ. Εδώ μας καταγγέλει η Κατερίνα Σαλόνινα ότι υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού στους κόλπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κάποιοι λοιπόν
καταγγέλουν ως ναζιστική την Ουκρανική κυβέρνηση και αυτό μας εξηγεί κατενό ότι δεν το δέχεται και ούτε δέχεται να υπάρχει αυτό το κλίμα μέσα στους θύλακες του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Μάλιστα. Κύριε Ξενόπουλο. Εμείς όσο μπορούμε να γνωρίζουμε την κατάσταση στα διεθνή, η άποψη δική μας και δική μου προσωπικά είναι ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας πριν από κάποια χρόνια ήταν μια τοποθέτηση η οποία ήταν καθοδηγούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, ότι είναι εντολοδόχος του ΝΑΤΟ. Είναι γνωστό, χωρίς να γνωρίζω τη φίλη την Κατερίνα και να γνωρίζω τι ακριβώς είναι και τι κάνει, καταρχάς να στείλω την αλληλεγγύη μου και στην Κατερίνα και σε όλο τον Ουκρανικό λαό. Διαχωρίζουμε τους λαούς από τις κυβερνήσεις τους, όπως και εδώ διαχωριζόμαστε και εμείς από τη δική μας την κυβέρνηση. Παρόλα αυτά και έχοντας και κάποιες επαφές τα προηγούμενα χρόνια με οργανώσεις που έχουμε ιδεολογική ταύτιση από το Λουγκάνσκ και τον Ντομπάς, υπήρχαν τάγματα ναζιστικά τα οποία δρούσαν στην Ουκρανία, τα οποία πριν κάποιο καιρό είχαν ενταχθεί μάλιστα και επίσημα στον Ουκρανικό στρατό. Δεν είναι ότι ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, είναι ναζί, είναι ανοιχτά ναζιστής. Παρόλα αυτά, όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από εδώ, ξέρουμε ότι είχε αφήσει στις περιοχές αυτές της Ανατολικής Ουκρανίας από το 2014 και μετά να δρούνε ανενόχλητες ναζιστικές ομάδες, τις οποίες, όπως έγινε γνωστό... Ναι, Κατερίνα, βεβαίως. Καταρχάς, κάνει μέχρι στιγμής παλάτι. Ο κύριος Ζελένσκι ήταν πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος. Το 2014 εμείς είχαμε άλλο πρόεδρο, ήταν ο Πετρό Ποροσένκο. Ο Ζελένσκι βγήκε το 2019 και γενικά από αυτά που έχω ακούσει μέχρι στιγμής βλέπω ότι έχετε υποστηρίξει μία ατζέντα την δικιά σας. Οπότε ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει και λαθάκι. Κατερίνα. Συγγνώμη λίγο να πω για να διορθώσω. Εδώ δεν είπα ότι το 2014 εξελέγει ο κύριος Ζελένσκι. Όντως είναι λάθος, είναι πρόεδρος, δεν είναι πρωθυπουργός όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Εκ παραδρομής έγινε το λάθος. Είπα ότι από το 2014 στις ανατολικές περιοχές δρούνε ανενόχλητες ναζιστικές ομάδες. Από το 2019 που ανέλαβε ο κύριος Ζελένσκι τα τελευταία χρόνια. Ενσωματώθηκαν στον Ουκρανικό στρατό. Δεν ισχύει αυτό, Κατερίνα. Εσύ θα μας μεταφέρεις την επικαιρότητα. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα, είναι η πατρίδα σου, αν και εγώ δεν ήθελα να πάει εκεί η συζήτηση. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε για τον εκφοβισμό που επικρατεί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και αυτό το bullying που δέχονται οι Ουκρανοί φοιτητές, κύριε Ξενόπουλο, και πώς υπόλοιπο δέχεται τους Ουκρανούς πρόσφυγες που πρέπει όλοι να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας και να τους υποδεχτούμε. Κατερίνα, συμπλήρωσε αυτό που θες να πεις. Ναι, απλά ήθελα να πω ότι από ό,τι έχω ακούσει ο κύριος έχει υπήρξει μια ατζέντα και δεν ξέρω αν είναι, αν ξέρει βαθιά το θέμα. Αυτό ήθελα να πω για να μην καταλάβουν λάθος οι ακροατές. Εσύ να μας το εξηγήσεις, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και μια παραπληροφόρηση, κάποια fake news τα οποία εμείς ακούμε και αναπαράγονται. Εξήγησέ μας λοιπόν τι συμβαίνει στην πατρίδα σου. Λοιπόν, στην πατρίδα μου, καταρχάς, η κυβέρνηση είναι δημοκρατική. Για το ναζισμό, ειδικά για τον ναζισμό, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, ναζισμός, δεν ξέρουν τι σημαίνει και προσβάλλουν τους ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν υποφέρει από τον ναζισμό. Προσβάλλει φυσικά και το λαό του Ισραήλ, τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, όταν λέμε ότι κάτι σήμερα είναι ναζιστικό. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι κάτι είναι ναζιστικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, λέτε ότι είχαμε ναζιστικά τάγματα, έτσι. Νομίζω ότι αναφέρεστε στους Αζόβ. Και το να πούμε ότι κάτι είναι ναζιστικό σημαίνει ότι είναι ακριβώς όπως ήταν η Γερμανία το γνωστό περίοδο μέχρι 1945, έτσι, όταν ήταν Τρίτο Ράιχ.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είχαμε στην Ανατολική Ουκρανία τα concentration camps, ότι τους ανθρώπους τους μάζευαν σε κάποια μέρη και τους σκότωναν όμως μαζί. Όταν λέμε ότι κάτι είναι ναζιστικό, είναι ιστορικό λάθος. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία δεν καταλαβαίνει. Κύριε Ξενόπουλε, μπορώ να απαντήσω. Μία μικρή απάντηση για να φύγουμε λίγο από αυτή τη θεματολογία, γιατί δεν μας συμφέρει. Εμείς εδώ θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για το bullying θα απαντήσω και που δέχονται οι φοιτητές. Είναι μια άλλη ένα πολύ μικρό σχόλιο για την απάντηση της φίλης. Πρώτον, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δημοκρατική μια κυβέρνηση όταν επίσημα έχει θέσει εκτός νόμου όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας και άλλα κόμματα. Πρώτον. Δεύτερον, ναζιστικό ένα τάγμα ή κάποιος να χαρακτηριστεί ναζιστής κατά την άποψή μου είναι όταν έχει αυτή την ιδεολογία το αν δεν κατάφεραν τα συγκεκριμένα τάγματα στις συγκεκριμένες περιοχές να στήσουν κάμπ. Να θυμίσω ότι κάνανε αντίστοιχες φρικαλαιότητες στο εργατικό κέντρο της Οδυσσού πριν 7 χρόνια. Το ότι δεν κατάφεραν οφείλεται στην ηρωική αντίσταση του ουκρανικού λαού ο οποίος ζει στις συγκεκριμένες περιοχές και αμύνθηκε απέναντί τους. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να περάσουμε σε αυτό που αφορά και τη φίλη Κατερίνα και τους υπόλοιπους Ουκρανούς φοιτητές και μη φοιτητές που υπάρχουν στην πόλη μας. Εμείς ξεκαθάρισα και στην αρχή ότι είμαστε αλληλέγγυοι στον Ουκρανικό λαό, καταδικάσαμε και σαν παράταξη και οι πολιτικοί φορείς που στηρίζουν. Οργανώσατε γιατί... και αντιπολεμική συναυλία. Βεβαίως. Προχθές θα αναφερθώ και σε αυτή, γιατί ήταν πολύ μεγάλο γεγονός για την πόλη. Καταδικάσαμε από την πρώτη ημέρα και μάλιστα είχε τύχει να έχουμε και στα πολύ κοντά Δημοτικό Συμβούλιο τότε. Πάρθηκε και ψήφισμα το οποίο δεν στηρίξαμε τις διοίκησεις, στηρίξαμε κάποιο άλλο το οποίο μαζί με τη Λαϊκή Συσπήρωση και άλλους δημοτικούς συμβούλους είχαμε κατεβάσει, το οποίο καταδίκαζε απερίφραστα την ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος. Και στα ψηφίσματα εκείνα, αλλά και σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και κάθε μέρα, τουλάχιστον ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκω εγώ, της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει κάνει δεκάδες διαδηλώσεις να τερματιστεί ο πόλεμος και καταγγέλλοντας τον Πούτιν και τη ρωσική εισβολή. Αποκορύφωμα κάποιων δράσεων ήταν η πρωτοβουλία του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος και του Παραρτήματος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου εδώ πέρα, όπου σαν πόλη ανάποδα δύναμη ανατροπής, αλλά και η Ανταρσία, της οποίας εγώ είμαι μέλος, συμμετείχαμε σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία, διαδήλωση θα το πω εγώ, η οποία οργανώθηκε πριν 3 μέρες στην πλατεία Αριστοτέλους. Και εκεί για άλλη μια φορά καταδικάσαμε και τη ρώσικη εισβολή, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε και τις ευθύνες, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, και να φύγω λίγο και από την ουκρανική κυβέρνηση, τις ευθύνες που έχει και η ελληνική κυβέρνηση για την συνέχεια και τη συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο, είτε με την αποστολή όπλων, είτε με ό,τι κάνει. Εμείς λέμε και πιστεύουμε ότι η πιο φιλιρνική στάση που μπορεί να έχει η ελληνική κυβέρνηση είναι να υποδεχθεί όλους τους Ουκρανούς πρόσφυγες, όπως οφείλει να κάνει σε κάθε πρόσφυγα, σε κάθε κατατρεγμένο, να οργανωθούν και μάλιστα πιέζουμε και στο επίπεδο, στο σημείο που μπορούμε, και το Δήμο Θεσσαλονίκης, τη διοίκηση. Και μέχρι τώρα, εξ όσων γνωρίζουμε, πηγαίνει αρκετά καλά η υποδοχή Ουκρανών μεταναστών, προσφύγων, όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε και ένα ψήφισμα το οποίο και εμείς στηρίξαμε, να παραμείνουν σε λειτουργία δομές οι οποίες ήταν για πρόσφυγες, ώστε να υποδεχθούν και αυτές τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Και δεν το γνώριζα αυτό που λέει η Κατερίνα, αλλά αν όντως ισχύει ότι Ουκρανοί φοιτητές με αυτή την ιδιότητα με του Ουκρανού ναι. φοιτητή δέχονται bullying, προφανώς είναι καταγγελταίο και το καταδικάζουν. Κατερίνα μου, πώς υποδέχεται μέχρι στιγμής η Θεσσαλονίκη τους συμπατριώτες σου και πώς ακόμα πιστεύεις ότι θα συνεχίζει να δέχεται η πόλη της Θεσσαλονίκης? Ποια είναι τα νέα που έχεις εσύ από την Ουκρανία? Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τους περίπου 100 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές υιοθετεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνοντας να καλύψει άμεσα τη σύντησή τους, καθώς και έξοδα διαμονής και καθημερινών αναγκών τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται προσπάθειες από το Δήμο Θεσσαλονίκης για να υποδεχθεί τους συμπατριώτες σου. Κατερίνα.
ναι, φυσικά το πανεπιστήμιο, ας πούμε, η κυβέρνηση του πανεπιστήμιου έκανε κάποια βήματα για να μας βοηθήσει. Και γενικά, δυστυχώς, όπως εγώ ξέρω, επειδή συμμετέχω και σε θεματικές ομάδες και γνωρίζω τι γίνεται με την βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στην Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους που έρχονται στη... Ναι, συγγνώμη. Όχι, όχι, σας ακούμε. Ναι. Οι άνθρωποι που έρχονται στην Θεσσαλονίκη δεν είναι πολλοί, οι Ουκρανοί που έρχονται εδώ. Και γενικά το κράτος δεν έχει δυνατότητα να βοηθάει, οπότε σε κέντρα βοήθειας που έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, οι απλοί άνθρωποι φέρνουν ό,τι μπορούν να φέρουν, είναι εντελώς προσωπική θέληση του κάθε ανθρώπου να κάνει κάτι. Και τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα μεγάλο με το φαγητό για τους πρόσφυγες. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν κυριολεκτικά με μία τσάντα και τα λεφτά έχουν τελειώσει και η μόνη τους ελπίδα είναι αυτό το φαγητό που μπορούν να φέρουν οι απλοί άνθρωποι της Θεσσαλονίκης στο κέντρο βοήθειας μας, το Χελέξπο. Και δυστυχώς μετά από 3 μήνες άνθρωποι κουράστηκαν, έχουν ξεχάσει ότι γίνεται πόλεμος, έχουν φύγει λίγο από αυτό το θέμα και αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα ότι οι άνθρωποι που έρχονται δεν έχουν κάτι να πάρουν, δεν έχουν φαγητά. Κάποιες φορές μπορούν να τους δώσουν μέχρι και ένα πακέτο μακαρόνια για 2 εβδομάδες. Οπότε η κατάσταση είναι τραγική και δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν και ήθελαν να βοηθήσουν δεν μπορούν να βοηθάνε συνέχεια, οπότε χρειαζόμαστε κόσμο να ξέρει ότι αυτή η βοήθεια χρειάζεται. Μάλιστα. Πριν καλωσορίσουμε τον κύριο Ξενόπουλο στην κουβέντα μας, επειδή είχαμε ανοίξει το θέμα αυτό των αναταραχών που συμβαίνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, μας είπες ότι είναι οι γνωστοί άγνωστοι αυτοί που δημιουργούν τα επεισόδια. Δεν άκουσα. Τώρα με ακούς καλύτερα. Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε τον κύριο Ξενόπουλο, αναφερόμενοι στις αναταραχές που γίνονται τις τελευταίες 2 μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είπες ότι γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια και ότι πραγματικά η αστυνομία βοηθάει ώστε να καταλαγιάσει αυτή η ένταση. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω, αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που βλέπω, που μπορούν να δουν και όλοι οι άλλοι φοιτητές, είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες, κάποια κόμματα του Πανεπιστημίου, ναι. οι οποίοι κάνουν αυτές τις δράσεις, καλούν τον κόσμο να έρθουν για κάποιες πορείες, ίσως για προβοκάτσεις, δεν είμαι σίγουρη, δεν θα πάω εκεί. Και αυτό νομίζω που ξέρουμε πάνω κάτω όλοι. Νομίζω ότι οι Έλληνες που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο ξέρουν καλύτερα αυτό που γίνεται και ποιοι φταίνουν για όλα αυτά. Μάλιστα. Και ποιανού είναι ευθύνη για όλα αυτά. Και να εξηγήσουμε στον κύριο Ξενόπουλο, γιατί δεν μας πρόλαβε στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι μια ανάρτηση της Κατερίνας σήμερα, κύριε Ξενόπουλο, έγινε viral στα social media, διότι βγήκε να καταγγείλει πως υπάρχει κλίμα εκφοβισμού μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να θα ήθελα να το σχολιάσω. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί όλη την πόλη και κατά την άποψή μας θα έπρεπε και η διοίκηση του Δήμου να πάρει θέση. Είναι μια κατάσταση η οποία κρατάει πλέον 3 εβδομάδες. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να πούμε ότι έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πράσινο φως για την αστυνομία μέσα στο Πανεπιστημίο κ. Ναι, Ξενόπουλο. Δεν παραβιάζω τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ήταν γνωστό αυτό. Ότι θα συνέβαινε ούτως ή άλλως και εξαγγελθεί από την κυβέρνηση ότι τις επόμενες μέρες θα εγκατασταθεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και το ΑΠΙΘΙΤΕ ήταν ένα από τα ιδρύματα τα οποία έχουν προτεραιότητα. Επειδή ήμουνα και αυτόπτης μάρτυρας την Μεγάλη Εβδομάδα, με καλέσαν αρκετές φορές φοιτητικοί σύλλογοι και καθηγητές του Πανεπιστημίου να συνδράμω όσο μπορώ στην κατάσταση αυτή που πηγαίνανε ερευνητές στις σχολές τους και αντιμετωπίζανε. Ερχόντουσαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ.
Από τη μεριά μου, θέλω καταρχάς να πω ότι ο Δήμος πρέπει να πάρει θέση, η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει να κάνει με το Αριστοτέλειο, έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Πρίτανης, λειτουργεί ως κομματικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και θέλει να περάσει την ατζέντα του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία, δυστυχώς, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο θέλει να εγκαθιδρύσει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μια πάγια, μια σταθερή άποψη για το αν υπάρχει θέση για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και αυτή είναι ότι δεν υπάρχει, ειδικά με αυτόν τον τρόπο, με δυνάμεις καταστολής, ούτως ή άλλως και πριν την επίσημη... Με κάποιο άλλο τρόπο? Βεβαίως, να ολοκληρώσω. Ναι. Για να πούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και το ιστορικό, το τι έχει συμβεί και ποια είναι η αφορμή για να γίνονται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Με αποκορύφωμα χθες το πρωί, φοιτητής πληροφορικής πηγαίνοντας μέσα στη σχολή του να του περάσουν οι χειροπέδες άνδρες της ασφάλειας. Και από εκεί εντάθηκε και άλλο η κατάσταση. Και νομίζω viral επίσης έχει γίνει και το βίντεο από εχθές, όπου ειρηνικότατοι φοιτητές έξω από την Βρετανία δέχτηκαν αγριότατη και ανέτεια επίθεση δυνάμεων των ΜΑΤ, όπου η επικεφαλής της μονάδας των ΜΑΤ που ήταν στο σημείο έτρεχε να μαζέψει. Συγγνώμη, έτρεχε να μαζέψει τους αστυνομικούς της δημιουργίας του, οι οποίοι χωρίς καμία εντολή επιτέθηκαν στους φοιτητές. Η ιστορία με το στέκι στο βιολογικό που λέμε, πρώτα απ' όλα το στέκι του βιολογικού, επειδή έτυχε να το πετύχω σχεδόν από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, δεν ήταν στέκι καμίας παράταξης, ήταν στέκι φοιτητών του βιολογικού. Εκεί πέρα γινόντουσαν πάρα πολλές δραστηριότητες, πολιτικές, πολιτιστικές κτλ. Στο ισόγειο και γύρω από αυτό το στέκι υπήρχαν τρεις βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη του βιολογικού ήταν εκεί δίπλα. Σε όλη τη ΣΘΕ υπήρχαν και άλλες βιβλιοθήκες. Είναι ψέμα το ότι είναι αφορμή αυτό που έψαχνε η Βρετανία και η αστυνομία, το ότι αυτό που έλειπε από τη ΣΘΕ ήταν μια βιβλιοθήκη και για όλο αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ένταση. Είναι μια στρατηγική ένταση στην οποία επιδιώκει η κυβέρνηση σε όλη την εκπαίδευση. Τα τελευταία 2-3 χρόνια και παρά το ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την περίοδο της πανδημίας, συνάντησε στεναρή αντίσταση από φοιτητές. Και δεν μιλάω μόνο για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι κομμάτι ενός ολόκληρου νομοσχεδίου που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πολύ πρόσφατα και στο Δημοτικό Συμβούλιο μας ήρθε ένα άλλο κομμάτι αυτής, που είναι το ότι κλείνουν τμήματα του Διεθνές Πανεπιστημίου του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και φεύγουν από την πόλη μας και από τις σχολές τους, απειλούνται να φύγουν 6.000 φοιτητές. Είναι ενιαία όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε η γνώμη μας είναι ότι όχι, η αστυνομία δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και δεν θα διασφαλίσει καμία νομιμότητα. Και πριν το άσυλο, και να ακουστεί αυτό, γιατί ακούω πολλά χρόνια, είναι καραμέλα αυτό με το άσυλο. Ναι. Όταν γινόντουσαν κακουργήματα, η αστυνομία έμπαινε και αυτεπάγγελτα. Μάλιστα. Στο πανεπιστήμιο και στους χώρους. Και επειδή τυχαίνει για πολιτικούς λόγους, για εκδηλώσεις κτλ. Να έχω παρευρεθεί, έχω πετύχει αστυνομία και κανένας δεν εμπόδισε όταν υπήρχαν πραγματικές εγκληματικές ενέργειες. Η πολιτική δράση, και αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι εγκληματική ενέργεια. Πάντως, κύριε Ξενόπουλο, έχει γίνει viral και ένα άλλο βίντεο που βλέπουμε κάποιον να προκαλεί τα ΜΑΤ και μετά να απομακρύνεται και να μιλάει στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, να δώσουμε. Είπε λίγο... και η συνομιλήτρια η Κατερίνα ότι ας μην μιλήσουμε για προβοκάτσεις, γιατί ακόμα και αυτό που έγινε το σκηνικό του Σαββάτου τη νύχτα. Και να μιλήσουμε. Καταγγέλουμε και ονόματα για να. Δεν γνωρίζω ονόματα, αλλά αυτό που νομίζω. Όλοι θέλουμε και επιθυμούμε. Νομίζω ότι είναι πασιφανές από το βίντεο που επικαλείστε και συμφωνώ όταν το είδα και εγώ. Μου σηκώθηκε η τρίχα. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Είναι ένας κύριος εμφανώς πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Ο οποίος προκαλεί. Και ο οποίος όμως ανοίγουν οι δημιουργίες και περνάει πίσω τους όταν επιτίθενται στους φοιτητές. Και μιλάει ύστερα στο τηλέφωνο. Κατερίνα, εσύ το έχεις δει αυτό το βίντεο για το οποίο εμείς μιλάμε? Ποια είναι η γνώμη σου για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής? Και μια τελευταία ερώτηση, αν. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε επιτέλους με την Κατερίνα. Κατερίνα. Ναι, γενικά θα ήθελα να πω κάτι για την αστυνομική βία, γιατί εγώ ήμουν στο Μαϊντάν το 2013-2014. Και ήμουν τότε 18 χρονών και οι συμφοιτητές μου ήταν άνθρωποι οι οποίοι, τους οποίους χτυπούσαν εκείνη τη νύχτα 30 Νοεμβρίου, όταν μετά από αυτή τη νύχτα ξεκίνησε η επανάσταση στην Ουκρανία. Και εγώ έφυγα λίγες ώρες πριν και πρόλαβα να φύγω από εκείνο το γεγονός. Και ξέρω ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που σύμφωνα με το Freedom House, έχει η Ελλάδα από τα 187
πόντους για την δημοκρατία. Αυτό είναι ένα πολύ ψηλό, πολύ ψηλός βαθμός επίπεδο δημοκρατίας στον κόσμο. Δεν πιστεύω ότι η αστυνομία μπορεί να είναι τόσο βλάκας για να κάνει κάτι το οποίο είναι εντελώς παράνομο και δεν είχε προκαλυφθεί από κάποιον. Εγώ πιστεύω ότι όταν δείτε σε μια δημοκρατία, δεν μπορείτε να μιλάτε για την επιστημιακή βία χωρίς να καταλαβαίνουμε από τι μπορούσε να προκαλυφθεί. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στο πανεπιστήμιο, οι οποίοι είναι πληρωμένοι από κάποιον απ' έξω, όπου πολύ μικρός αριθμός αυτών είναι όντως φοιτητές και οι περισσότεροι απλά μοιράζουν textbook τι πρέπει να σκέφτεστε και τι πρέπει να λέτε, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το βίντεο με την προβοκάτσια εγώ μπορώ να εμπιστευτώ, γιατί καταλαβαίνω ότι η αστυνομία χωρίς να υπάρχει λόγος δεν θα κάνει σε μια χώρα η οποία θεωρείται δημοκρατική, δεν μπορεί να γίνει αυτό που να καταλάβει. Κατερίνα, θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, την αγαπάς την πόλη? Όχι. Όχι. Θέλω να επιστρέψω στη χώρα μου. Θέλω να επιστρέψω. Α, θέλεις να γυρίσεις στη χώρα σου. Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό και πολύ κατανοητό όμως. Θα συμφωνήσουμε ότι είναι μια όμορφη πόλη η Θεσσαλονίκη, έτσι? Θα μπορούσε να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε που, εν πάση περιπτώσει, βγήκες εδώ, διότι κατά μία έννοια η ανάρτησή σου πραγματικά σόκαρε την κοινωνία. Παραδέχτηκες αυτό που, το αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ πολύ σύντομα στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ για μια καλύτερη πόλη. Είμαστε με τον κύριο Κώστα Ξενόπουλο, που φυσικά πάντοτε αφήνει το στίγμα της παράταξής του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Ξενόπουλε, θα μιλήσουμε λίγο για την κοινωνική φτώχεια και πώς αντιμετωπίζεται μέσα από το πρίσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τιμές στα καύσιμα έχουν πυροδοτήσει, όπως προαναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, τον πληθωρισμό, που με οδηγό την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια στραγγίζουν τα νοικοκυριά. Το φάντασμα της φτώχειας και της ακρίβειας απλώνεται και πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε είναι το ταβάνι? Έχουμε δει τα χειρότερα? Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να ανακουφιστούν οι πολίτες? Κοιτάξτε, ξεκινώντας από το πρώτο σχόλιο, για πολύ λίγο καιρό ακόμα εγώ θα βγάζω την άποψη της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί να θυμίσω ότι έχουμε προεκλογικά δεσμευτεί για εναλλαγή, καθώς πιστεύουμε ότι δεν είναι προσωποκεντρικές θέσεις. Θα κάνω άλλο ένα ή το πολύ δύο δημοτικά συμβούλια και μετά ακολουθεί και αυτό η Λουκία είδηση, Αργυριάδου, αξιόλογη συντρόφισσα, η οποία θα συνεχίσει ακριβώς όπως ήταν και ο Αντώνης ο Γαζάκης ή εγώ. Υπάρχει μια συνέχεια, καθένας με τον προσωπικό του τρόπο, αλλά η γραμμή της παράταξής μας θα παραμείνει ίδια. Τώρα σε αυτό που ρωτήσατε. Πολύ φοβόμαστε ότι δεν έχουμε φτάσει στο ταβάνι ούτε της ακρίβειας, ούτε της κοινωνικής αποδιάρθρωσης. Και ξεκινώντας από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες, φοβόμαστε ότι η πραγματική οικονομία, που αρέσκονται να λένε και το αρέσκεται να λέει το φιλελεύθερο στρατόπεδο, θα πάει πολύ χειρότερα. Όσον αφορά στο Δήμο, εμείς προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι γιατί είναι ιδεολειψία, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και με τις πρωτοβουλίες κατοίκων στις οποίες συμμετέχουμε και πολιτικές πρωτοβουλίες. Ζητάνε άμα μπορούμε, άμα γίνεται, να επανασυνδεθεί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της πόλης μας που δυσκολεύεται ακόμα και να βρει τα έξοδα επιβίωσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε γίνει αυτόπτες ή αυτοίκοι μάρτυρες σε λογαριασμούς οι οποίοι ξεπερνάνε πολλαπλάσια
όχι το βασικό μισθό, ακόμα και ακόμα παραπάνω μισθούς. Ακούμε για λογαριασμούς ρεύματος χιλιάδων ευρώ και όχι σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μικρά νοικοκυριά. Κατά την άποψή μας, ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει πράγματα και πρέπει να κάνει πράγματα. Δυστυχώς προχθές, λόγω του πώς εξελίχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε ανακοινώσεις. Εγώ ήθελα πολύ ειλικρινά να ρωτήσω αν μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι μια πολύ καινούρια συνθήκη και πολύ ιδιαίτερη, με πολύ αυξημένες ανάγκες για κοινωνική πολιτική, αν έχει αναλάβει κάποια δράση ο Δήμος πέρα από την πεπατημένη, το βοήθεια στο σπίτι, το κοινωνικό παντοπολείο, αν έχει λάβει μέτρα ώστε να συμπεριληφθούν στις ομάδες των δικαιούχων περισσότεροι άνθρωποι. Σε μια πόλη του 1 εκατομμυρίου και πλέον οι δικαιούχοι είναι πάρα πολύ λίγοι, πράγμα το οποίο και πριν την ακραία αυτή αύξηση των τιμών σε πολύ βασικά αγαθά, νομίζω ότι δεν αντικατόπτριζε την πραγματικότητα το ποιοι άνθρωποι στην πόλη μας έχουν ανάγκη. Βάλαμε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ακρίβεια. Βάλαμε πολύ έντονα και ακόμα περιμένουμε. Έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες και είχε δεσμευτεί η διοίκηση ότι θα γίνει μια ειδική συνεδρίαση για συγκεκριμένα μέτρα για το ζήτημα της στέγασης, όπου άμα βάλουμε στους λογαριασμούς και τα πολύ υψηλά ενοίκια και στο κέντρο αλλά και περιφερειακά του κέντρου της πόλης μας, και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η συνεδρίαση, ενώ υπήρξαν πολλές προτάσεις και θα έλεγα αρκετά μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό ομοφωνία από σχεδόν όλες τις παρατάξεις. Αλλά θεωρούμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται κατά λάθος. Θεωρούμε ότι είναι πολιτικές επιλογές. Είπατε κι εσείς στην αρχή για τα καύσιμα. Έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, έχοντας από τους χαμηλότερους μισθούς. Και η κυβέρνηση, την οποία καθ' όλη τη διάρκεια που η συγκεκριμένη διοίκηση του Δήμου διοικεί το Δήμο μας, τη στηρίζει σε κάθε της κίνηση. Η κυβέρνηση εξήγηλε κάποια μέτρα τα οποία είναι το λιγότερο καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Κύριε Ξενόπουλε, να βάλουμε μία άνω τελεία, καθώς όπως προλογίσαμε, περιμέναμε σήμερα τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής για να ξεδιλήξουμε μαζί αυτή τη βεντάλια ενδεχομένως των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, πάντα σε συνεργασία με την κεντρική εξουσία, διότι η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η δεύτερη πανελληνίως πόλη μετά την Αθήνα που αντιμετωπίζει θέμα με τους άστεγους. Εμείς ως εκπομπή επικοινωνήσαμε με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο οποίος μας ανακοίνωσε πως 2 προγράμματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης επεκτείνονται και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία που αφορά 600 νοικοκυριά και το κοινωνικό σπίτι. Πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε στην εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε εδώ να το σχολιάσετε. Αυτή τη στιγμή, σαν πολιτεία, έχουμε σχεδιάσει 2 προγράμματα. Το ένα είναι εν εξελίξη και το δεύτερο είναι να ξεκινήσει πολύ σύντομα. Και αυτά είναι τα εξής που βέβαια συμμετέχει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το πρώτο αφορά το λεγόμενο πρόγραμμα, το θεσμοθετημένο πλέον πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, ύψους 10 εκατομμυρίων, που μέσα εκεί δικαιούχος με σύμπραξη είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που αφορά την στέγαση άστεγου πληθυσμού και ευάλωτων οικοκυριών που ζουν σε επισφαλείς κατοικίες, που αυτό τους δίνει το δικαίωμα, πέραν του να μείνουν σε ένα σπίτι, η διασύνδεσή τους με την εργασία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κοινωνική τους ένταξη, αλλά ταυτόχρονα και τις συνοδευτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να έχει ένας ευάλωτος πληθυσμός. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο θα έρθει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα εφαρμοστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που αφορά κατοικίες υπό τη μορφή του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ύψους περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 30 διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και 70 στην Αθήνα. Ουσιαστικά εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα βρει 30 διαμερίσματα για ευάλωτο πληθυσμό που αφορούν και τους αστέγους και θα δοθεί η χρηματοδότηση στους ιδιοκτήτες των σπιτιών που τα έχουν παρατημένα ή παραλυμμένα, οπότε αυτό θα είναι το κίνητρο στους ιδιοκτήτες να δώσουν τα σπίτια, να κατασκευαστούν, ανακατασκευαστούν αυτά τα σπίτια, ώστε με τη σειρά τους να μείνουν συμπολίτες μας οι οποίοι διαβιούν στην αστεγία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δράση του ΟΚΑΝΑ, τα street work του ΟΚΑΝΑ, τα οποία είτε παρέχουν καθαρές νέες σύριγγες για τους χρήστες,
είτε λειτουργούν, αν θέλετε, στο κομμάτι της ενδυνάμωσης αυτών των ανθρώπων, στο να έρθουν πιο κοντά στις κοινωνικές υπηρεσίες και του κράτους και του Δήμου. Όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, μία ομπρέλα προστασίας για αυτούς τους πολίτες. Τι μας ενημερώνει εδώ, κύριε Ξενόπουλε, ο κύριος Σταμάτης? Μας ενημερώνει πως οι υπάλληλοι που κάνουν δουλειά δρόμου street workers θα αυξηθούν για να καταγράψουν τους άπορους, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί ξεκινάει βασικά όλο το πρόβλημα. Ναι, και το είχαμε επισημάνει στην ειδική συνεδρίαση που είχε γίνει για τη στέγαση στην πόλη μας, ότι το πιο βασικό είναι αυτό, η δουλειά στο δρόμο να αλλάξει και πρέπει να σταματήσει να γίνεται από τη Δημοτική Αστυνομία καταρχάς. Πρέπει να είναι ειδικοί επιστήμονες. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσεις τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι και άστεγες. Η πραγματικότητα και η εμπειρία το δείχνει αυτό. Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες οι οποίες ακριβώς επειδή χρησιμοποιούν ειδικούς επιστήμονες για να προσεγγίσουν είτε για να κάποια παροχή φαγητού. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ομάδες στην πόλη μας, οι οποίες κάνουν πολύ σπουδαίο έργο. Πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης η προσέγγιση των αστέγων γίνεται κατά βάση με την Δημοτική Αστυνομία. Πράγμα το οποίο, επειδή πάρα πολλές φορές πολλοί άστεγοι, και ακόμα και να μην τα είχαν πριν, όταν για κάποιο καιρό είσαι άστεγος, με ό,τι σημαίνει αυτό, άστεγος δεν είναι μόνο ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι, μια αξιοπρεπής στέγη σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι οι τέσσερις τείχοι. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μόνιμη η απάντηση της διοίκησης του Δήμου, οπότε λέμε για τα υπνοτήρια και αυτά, ότι τους λέμε να έρθουν και δεν έρχονται. Πάντως υπάρχει αυτό το φαινόμενο, κύριε Ξενόπουλε, ισχύει. Είναι καταγεγραμμένο. Προφανώς αυτό. Σε σχέση και με το ρεπορτάζ που έχω κάνει, δηλαδή μπορεί να τους προσφέρεις αυτή τη λύση και να σου την απορρίψουν οι ίδιοι οι άστεγοι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει η προσέγγιση τους να γίνεται από ανθρώπους, από επιστήμονες ειδικούς, οι οποίοι να μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ βασικό. Εύχομαι κανένας άνθρωπος να μην βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, αλλά σκεφτείτε πώς μπορεί εμείς να ήμασταν απέναντι στον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε έναν ένστολο, ζούσαμε σε μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει οι άνθρωποι που κάνουν τη δράση στο δρόμο, που αναλαμβάνουν να τους προσεγγίσουν, να είναι ειδικό επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει το Δήμο και θα γίνεται αυτή η προσέγγιση. Τώρα για τα προγράμματα που παρουσίασε ο κύριος Σταμάτης. Το πρόγραμμα είναι ψηλό ενιαίο, θα έλεγα. Είναι μια βοήθεια για στέγαση και εργασία, για επανένταξη ανθρώπων παραγωγικά στην κοινωνία. Η άποψή μας είναι ότι όλες αυτές οι λύσεις είναι πάρα πολύ αμελητέα τα αποτελέσματά τους για πολλούς λόγους. Το βασικό πρόβλημα είναι η πολιτική την οποία ακολουθεί και η κυβέρνηση και την οποία ακολουθεί και ο Δήμος. Το βασικό που θα έπρεπε να γίνει είναι να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν στην τόσο μεγάλη φτώχεια, οι αιτίες που οδηγούν ανθρώπους εν έτη 2022 που παράγεται τόσος πλούτος γύρω μας να χάνουν το σπίτι τους, είναι οι αιτίες και να δούμε με ποιες πολιτικές και όχι διαχείριση της ίδιας πολιτικής μπορούν να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό το ότι τα 30 σπίτια στη Θεσσαλονίκη και τα 70 στην Αθήνα, το πρόγραμμα, άμα το δούμε σαν ιδέα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, συμφωνούμε, είναι θετικό να γίνουν αυτά τα 30 σπίτια. Το θέμα είναι να δούμε όμως αν αυτά είναι πολιτική για τη στέγαση συνολική ή αν είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο να μπορεί να λέει είτε η κυβέρνηση είτε ο Δήμος ότι κάνει κοινωνική πολιτική. Γιατί, συγγνώμη, το επισημάναμε και στην ειδική συνεδρίαση που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη στέγαση, η Ελλάδα είναι από τις πάρα πολύ λίγες χώρες πλέον. Δεν μιλάμε ούτε για σοσιαλιστικούς παραδείσους ούτε για τίποτα. Στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν, παίρνουν πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε όχι μόνο να μην υπάρχουν οι άστεγοι, να δημιουργηθούν και οι συνθήκες ώστε η πρόσβαση στη στέγαση να είναι τέτοια που να επιτρέπει στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας να έχει στέγαση. Άστεγος μπορεί να μην θεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ρεύμα, αλλά ας σκεφτούμε ποιες είναι οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας,
το 2022. Ναι. Και δεν είναι μόνο οι άστεγοι, κύριε Ξενόπουλε, είναι φυσικά και οι κακοποιημένες γυναίκες. Ένα τσουνάμι σκοτεινών ειδήσεων πραγματικά κατακλείζει την επικαιρότητα. Πλήθος υποθέσεων εγκληματικής βίας έχει γίνει πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο εναντίον των γυναικών. Έρχονται βεβαίως, ενημερωνόμαστε, δύο ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Πώς βλέπετε αυτή την συνθήκη? Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή, η οποία τώρα έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή, δυστυχώς, το ζήτημα της πατριαρχίας, της σεξιστικής βίας. Καταρχήν, τον όρο γυναικοκτονία τον αποδέχεστε? Απολύτως. Mm-hmm. Δυστυχώς, μπορούμε και πρέπει, για να δούμε το πρόβλημα, να μιλάμε για γυναικοκτονίες το 2022. Αλλά όποιος δεν αποδέχεται, κατά την άποψή μας, τον όρο γυναικοκτονία, στην ουσία κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα. Σε μία σειρά από αυτά τα τραγικά περιστατικά, τα οποία έχουν πάρει όντως διαστάσεις γενοστιβάδας τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το Me Too, όπως ξεκίνησε, ο λόγος για τον οποίο σκοτώνονται, δολοφονούνται οι γυναίκες είναι ακριβώς γιατί είναι γυναίκες, είναι ακριβώς γιατί το σύστημα, η πολιτική και της κυβέρνησης και το σύστημα είναι δομημένο έτσι ώστε ο άντρας να θεωρεί κτήμα του τη γυναίκα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Το κράτος με τους μηχανισμούς του, το ελληνικό κράτος, πώς πολλές φορές βλέπει το ζήτημα, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Να θυμίσω τις δηλώσεις του Προέδρου των Ειδικών Φρουρών, που στην ουσία είχε δώσει συμβουλές στους γυναικοκτόνους με ποιο τρόπο θα τη βγάλουν πιο καθαρή, το οποίο επιβεβαιώνεται όντως όλοι αυτή την τακτική πλέον ακολουθούν. Δολοφονούν, μετά κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας και παραδίδονται. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό το ότι ένας κρατικός λειτουργός και μάλιστα ένας που θα έπρεπε να προστατεύει τους πολίτες και ειδικά τους πιο ευάλωτους, που είναι οι γυναίκες στις πιο ευάλωτες ομάδες, συμβουλεύει ακριβώς αυτούς οι οποίοι σηκώνουν είτε όπλο είτε οτιδήποτε το χέρι και δολοφονούν στο τέλος. Νομίζω ναι, ότι όσον αφορά το κομμάτι του Δήμου τώρα, πάλι θεωρούμε ότι είναι ελλιπής, ειδικά μετά την μορφή χιονοστιβάδας που έχουν πάρει αυτές οι υποθέσεις. Είναι ελλιπής η πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κομμάτι των κακοποιημένων γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, γιατί η κακοποίηση έχει να κάνει με όλες τις θηλυκότητες, μπορεί να μην είναι μόνο γυναίκες. Έχουμε λάβει γνώση το ότι πρόκειται να γίνουν καλοί ξένους, αλλά ξαναλέμε, είναι πολύ βασικό ο Δήμος και με καμπάνιες και με πολλούς τρόπους να προσπαθήσει να εντείνει και το φαινόμενο, το να γίνονται οι καταγγελίες, να ζητάνε βοήθεια όσοι και όσες κατά βάση δέχονται κακοποίηση, ώστε να μπορούν να φτάσουν στον ξενώνα. Δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που ακόμα και να υπάρχουν οι δομές, πολλές γυναίκες δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στους ξενώνες. Πάντως θα συμφωνήσουμε, κύριε Ξενόπουλε, ότι οι γυναίκες είναι πλασμένες δυνατές, παρά το γεγονός ότι για την παγκόσμια κοινότητα που έχει επιδείξει τεχνολογικά άλματα, ο σεβασμός στο γυναικείο φύλο φαίνεται ότι αποτελεί μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Και επικοινωνώντας χθες με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής πολιτικής οικογένειας και ισότητα φύλων, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, μου είπε: κυρία Βροχίδου, έχουμε τα ίδια νούμερα, απλά τώρα που είναι καταγεγραμμένα σε σχέση με τις γυναικοκτονίες. Απλά τώρα οι γυναίκες βγαίνουν έξω και μιλάνε περισσότερο από πριν. Κύριε Ξενόπουλε, αυτό αναδεικνύει και τη σημαντικότητα των κινημάτων, με όποια μορφή και αν είναι αυτά. Βεβαίως. Πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω λίγο και για αυτή τη δημογραφική καθίζηση που παρουσιάζει η πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα στοιχεία παρουσίασε πριν από δύο μέρες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Γιώργος Αβαλής, με φώτο το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για το χρονικό διάστημα 2020-2023. Βλέπουμε λοιπόν μια δημογραφική πτώση. Τι πρωτοβουλίες ενδεχομένως θα μπορούσε να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση για να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα? Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου πολύ πριν το ξέσπασμα της κρίσης το 2008-2009, οι εργασιακές συνθήκες
είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ για μία σειρά από λόγους που δεν έχουμε μάλλον τον χρόνο να αναλύσουμε. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε αυτή την καθίζηση νομίζω ότι είναι καθαρά πολιτικοί. Έχουν να κάνουν με το ότι οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκουν δουλειά ή αν βρούνε είναι όχι απλά κακοπληρωμένοι, δεν τους επιτρέπει να επιβιώσουν. Εγώ με 39 ετών, πάρα πολλοί συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου έχουν φύγει στο εξωτερικό, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους. Αν μείνουν εδώ πέρα, είναι αναγκασμένοι να μένουν με τους γονείς τους. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι διαχειριστικό το πρόβλημα με το οποίο θα λυθεί το πρόβλημα της δημογραφικής καθίζησης. Είναι πολιτικές επιλογές, πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει το σκηνικό στην εργασία, στους όρους που εργάζονται οι νέοι και οι νέες και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι μία σειρά πραγμάτων, τους οποίους, επειδή με ρωτήσατε για την τοπική αυτοδιοίκηση, από τη συγκεκριμένη διοίκηση, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της έχει επιδείξει έναν απόλυτο ακολουθητισμό και παραμένει χειροκροτητής, ούτε καν θεατής της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Για να αλλάξει το πράγμα, εμείς καλούμε το λαό της Θεσσαλονίκης να οργανωθεί σε φορείς, στα σωματεία του, να διεκδικήσει, να αλλάξει αυτή η πολιτική και όχι η διαχείριση, να μην πέσουμε στην παγίδα, όπως είχε γίνει κάποια χρόνια πριν, το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη φτώχεια μας. Εμείς θεωρούμε ότι παράγεται και στην πόλη μας και συνολικά στη χώρα μας πολύς πλούτος. Αυτόν τον πλούτο πρέπει οι νέοι, οι νέες, οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε. Να μην διαχειριστούμε τη φτώχεια μας. Υπάρχει πλούτος, παράγεται πλούτος. Βλέπουμε πού οδηγούν οι ανταγωνισμοί. Είχαμε στην αρχή της κουβέντας μας τη συνομιλία με την κοπέλα από την Ουκρανία. Ακριβώς αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, που γινόταν και το προηγούμενο διάστημα, τα χρόνια της κρίσης, είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, όπως τώρα έχει μεταφραστεί, η οποία όμως είναι κομμάτι μιας συνολικότερης κρίσης του συστήματος που έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαπενταετία και οι ίδιοι οι οποίοι έχουν την υπαιτιότητα για αυτή την κρίση δεν μπορούν να την ξεπεράσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμά μου εμένα, ότι πρέπει να καλέσουμε όλο το λαό της πόλης να διεκδικήσει μια άλλη πολιτική. Κύριε Ξενόπουλε, πολύ σας ευχαριστούμε που δώσατε το παρόν σας εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και εγώ θα έλεγα ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επαφή, συνομιλία και εσείς κυρίες και εκεί ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση και μην ξεχνάτε το ραντεβού μας κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Επιδιώκουμε να προσεγγίζουμε με θετικό πρόσημο την επικαιρότητα πάντα με φόντο την τοπική αυτοδιοίκηση για μια καλύτερη πόλη. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Να είστε πάντα καλά.